Ελάτε να πάμε λίγο να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος, τα μάτια του οποίου έχουν έρθει τόσο κοντά με τον Έλληνα Κρίσο. Τον, μιλάω βεβαίως για τον Ωνάση. Έναν Έλληνα που άφησε ιστορία και θέλω να καλησπερίσω στο πλατό της εκπομπής τον κύριο Περβολιανό, Γιώργο Περβολιανό. Ο οποίος ήταν μάγειρας, παύλα σεφ, να το πούμε, κύριε Περβολιανέ. Εντάξει, μάγειρας στην αρχή, μάγειρα μετά. Κύριε Ωνάση, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, βλέπουμε και στο μεταξύ εμείς φωτογραφίες πίσω από την πολυτελή Θαλαμιγό Χριστίνα, στην οποία ήσασταν εκεί, 17 χρονών φύγατε από την Κρήτη. Και βρεθήκατε δίπλα στον Ωνάση. Από το 1964 μέχρι το 1972 ήμουν εκεί πέρα. 1964 μέχρι το 1972. Φύγατε αποκλειστικά. Πώς προέκυψε αυτό το πέρασμα από την Κρήτη. Στην Αθήνα δούλευα. Στο Σκορπιό, στο Μόντε Κάρλο και όχι μόνο. Ναι, δούλευα στην Αθήνα και γνώρισα τον πρώτο μηχανικό που δούλευε στο Χριστίνα. Mm-hmm. Και μου λέει: θες να πάρω στο καράβι. Του λέω: ναι, θέλω. Και σε 10 μέρες κάναμε τα καρδιά. Με πήρε, πήγαμε στο Μόντε Κάρλο τότε. Κάτσαμε εκεί 6 μήνες, ήταν τότε η έδρα του Μοντεκάρλο. Μετά είχε αγοράσει το Σκορπιό, είχε ολοκληρωθεί το νησί και πήγαμε εκεί και καθόμαστε 6 μήνες εκεί πέρα και το καλοκαίρι. Το χειμώνα φεύγαμε και πήγαμε ταξίδια. Μπαχάμες, Καραβακί. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς, κύριε Περβολιανέ, τι έχουν δει τα μάτια σας. Πάρα πολλά, ναι. Και μέσα στα Λαμπό και στο πλευρό του. Και μέσα και στα μέρη που πηγαίναμε. Πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Στα μέρη. Περιγράψτε μας λίγο πώς ήταν ο Ωνάσης, ήταν απαιτητικός όσον αφορά το κομμάτι του δικό σας. Όχι. Σαν άνθρωπος ήταν πάρα πολύ καλός σε εμάς. Πάρα πολύ καλός. Στο προσωπικό του, έτσι. Ναι, ξύπνησε το πρωί, έπινε τον καφέ του, μετά έκανε γυμναστική του. Είχε μια βάρκα, το οποίο τον συνόδευε και πήγαινε ένα χιλιόμετρο Μπρούμουτα και ένα χιλιόμετρο Ανάχελα, έτσι με τα χέρια και έκανε γυμναστική του κάθε πρωί. Ναι, ήταν, σε εμάς ήταν πολύ κύριος, πολύ καλός. Κύριος, ποιο ήταν το αγαπημένο του φαγητό, μια και εσείς του προετοιμάζατε τα γευμάτά του. Τα φαγητά του τα παράγγελνε αυτός, αλλά συνήθως ήταν γαλλική κουζίνα. Από ελληνικά τώρα τρώω για παραδοσιακό, καμιά φασολάδα, καμιά φορά, αλλά ένα λίγο τόσο πράγμα. Ίσα-ίσα για να θυμάται λίγο την Ελλάδα, έτσι, την ελληνική κουζίνα, ναι, ναι. Μάλιστα. Αλλά ήταν συνήθως γαλλική κουζίνα, ήταν γαλλική είχαμε. Να φανταστώ ότι προετοιμάζατε γεύματα όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για όλα αυτά τα πρόσωπα από το παγκόσμιο στερέωμα που βρίσκονταν στο πλευρό του. Είχε γύρω στους 15 καλεσμένους, στους 20 εκεί ήταν οι επισκέπτες του που καλούσε. Μεγάλες προσωπικότητες. Ρίτσα Μπάντο, Μπαρον Μπράντο, Τέιλορ. Πάρα πολύ. Ναι. Όλοι μεγάλοι. Ναι. Σας έχει μείνει κάτι, μια προσωπικότητα από αυτούς, ήταν έτσι ιδιαίτερη. Που συναναστρεφόταν ο Ωνάσης μαζί του. Όχι, γιατί εμείς τους βλέπαμε που πήγαιναν. Αυτά δεν είχαμε συναναστροφές με τους. Μάλιστα. Προτιμήσεις δηλαδή δεν είχε ιδιαίτερες. Γενικότερα όχι. Δεν ήταν απαιτητικός ο Ωνάσης. Απαιτητικός δεν ήταν, όχι. Απλώς μας έλεγε ότι. Και ως Κρίσος θα μπορούσε να πει, κύριε Γιώργο, κανείς ότι. Ναι. Θα μπορούσε να είναι απαιτητικός, να είναι στριφνός. Απέτηση του ήταν μόνο να μην ληφθεί κάτι από το καράβι. Δηλαδή σε τρόφιμα. Ό,τι ζητήσει να υπάρχει. Να παραγγέλλετε ό,τι θέλετε ελεύθερα, αλλά αρκεί να μην ζητήσω κάποια στιγμή κάτι και να μην υπάρχει. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι ήσασταν και στο Σκορπιό μαζί του, έτσι. Ναι, κάναμε 6 μήνες εκεί πέρα, το καλοκαίρι και μόλις χειμώνιζε και πήγαινε Οκτώβρης. Εφεύγαμε και πηγαίναμε για Καραβακί, μπαχάμε, σας λέω, τέτοια νησιά. Φλόριδα, Μαϊάμι, κάτσαμε 6 μήνες. Ναι. Τι σας έχει μείνει από όλη αυτή την ιστορία. Φαντάζομαι ότι. Πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πέρασατε πολύ ωραία. Και στο Σκορπιό και. Σκορπιό ήταν πολύ ωραίο νησί. Δουλεύανε 250 άτομα στο νησί μόνο. Είχε δύο φεριμπότ που κουβαλούσαν νερό και το. Στη δεξαμενή πάνω στο κέντρο και ποντιζόταν όλο το νησί. Είχε, τα πάντα είχε μέσα. Παράδεισο λέει. Το νησί ήταν παράδεισο. Οι χρηματικές αποδοχές που σας παρήχε ο Κρίσος. Ένα σκεφτείτε τότε έπαιρνα εγώ 4 εκατοστάρικα στην Αθήνα, 400 δραχμές. 400 δραχμές, ε. Και έπαιρνα εκεί 3.000 τόσο. Από 400 δραχμές 3.000. Πολλά, μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Πολλά λεφτά, ναι. Πόσα άτομα προσωπικό ήσασταν στην κουζίνα, γιατί φαντάζομαι για να θέλει να προετοιμάσει φαγητό για όλη την οικογένεια ή για προσκεκλημένους. Το πλήρωμα ολόκληρο ήταν 50 άτομα. Στη Θαλαμιγό μέσα. Ναι, Θαλαμιγό, 100 μέτρα ήταν Θαλαμιγό, ήταν 50 άτομα το πλήρωμα. Εμείς, η ελληνική κουζίνα είχε 3 άτομα και εμείς είμαστε άλλοι 3 στη δική του κουζίνα. Η γαλλική ήταν 2 κουζίνες, μια γαλλική, μια ελληνική. Η ελληνική έτρωγαν εβδομαδιαίο πρόγραμμα κανονικά. Τα πάντα βέβαια είχαν ό,τι θέλαν και εμείς είμαστε στη γαλλική, στη δικιά του κουζίνα. Mm-hmm. Μάλιστα.
κριτική κουζίνα του είχατε προετοιμάσει ποτέ, δηλαδή είχατε μιλήσει, ιδιαίτερα... σας είχε απευθύνει το λόγο να σου πει εσύ από πού είσαι, από την Κρήτη. Ναι, 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 μου το είχε απευθύνει, γιατί λέω από την Κρήτη, είμαστε πέντε παιδιά, ξέρω εγώ, ναι, το μου είχε πει, ναι. Ήταν απλός άνθρωπος, εμάς ήταν απλός, στην κουζίνα ήταν απλός άνθρωπος. Και πιο απλή ήταν η Μαρία Κάλλας, πολύ πιο απλή. Από τις γυναίκες της ζωής του δηλαδή, η Μαρία, ναι, Κάλλας ήταν Μαρία αυτή Κάλλας που ξεχώριζε. Ναι, ναι. Η Τζάκη δεν μας καταδεικνύεται τόσο πολύ. Γιατί, γιατί το λέτε αυτό? Δεν ξέρω. Ήταν περίεργη? Ναι, παράξενος άνθρωπος, δεν ήταν... Παράξενος άνθρωπος. Ναι, η Μαρία Κάλλας ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Μάλιστα. Ποια χρονολογία, από πότε μέχρι πότε ήσασταν στο πλευρό του Νάση? Εγώ πήγα το 64 και έπαιγα το 72. Πήγα ένα χρόνο Βαντάρος και ξαναγύρισα μετά. Ξαναγύρισα πάλι εκεί. Το 69 πήγα Βαντάρος, μετά ξαναγύρισα πάλι. Πάει στο Χριστίνα. Μάλιστα. Αποτέλεσε για σας έτσι ένα καλό βιογραφικό στην πορεία της ζωής σας? Έμαθα πολλά πράγματα από εκεί. Το ότι δουλέψατε για τον Έλληνα Κρίσο. Ο Γάλλος σεφ ήταν πολύ, πολύ καλός ο Γάλλος. Πάρα πολύ καλός. Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα. Άλλα στοιχεία του χαρακτήρα του Ωνάση που θα μπορούσαμε τώρα μετά από χρόνια να περιγράψουμε, που ενδεχομένως να μην έχουν βγει προς τα έξω. Ποια ήταν, έχετε συγκρατήσει κάτι εσείς, έτσι ανοίγοντας το σεντούκι των αναμνήσεων, το δικό σας? Τα τελευταία χρόνια είχε λίγο. Πάθει λίγο ασχάμι, δεν θυμόταν. Με την ασθένειά του. Ναι, γιατί... Είχε καταπέσει. Εγώ δηλαδή, όταν γύρισα από Φαντάρος, μου χαίρεσε δύο φορές. Γιατί δύο φορές ήρθαμε στην κουζίνα και μη χαίρεσε. Πάνω απ' ότι είχε λίγο. Ναι, είχε επηρεαστεί η κατάσταση της υγείας του και. Ναι, ήταν σκέψη λίγο. Έχει και λίγο ζάχαρο. Είχε... Εντάξει, μεγάλο ήταν τότε. 68 χρονών, 70 πόσο ήταν τότε. Μάλιστα. Ναι. Τώρα εσείς κύριε Περβολιανέ, με τι ασχολείστε? Εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος. Ήμουν μάγειρας στα ξενοδοχεία εδώ. Είμαστε στο Καδαμάρης, ναι, ναι, ναι. Αγάπη Μπιτς, πολλά. Στο... Φαντάζομαι Καψίς. Τους λέτε ιστορίες τώρα από το παρελθόν. Ναι, ναι. Από τις κουζίνες του Ωνάση, ναι, της Αλαμιγού, στο Σκορπιό, στο Μοντε Κάρλο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα και διηγήσετε συνεχώς ιστορίες. Η πισίνα ήταν. Γινόταν πίστα η πισίνα που είχαμε μέσα. Είχαμε πολλούς αστακούς μέσα. Πάρα πολλούς αστακούς. Το βράδυ γινόταν πίστα. Σκονότανε. Πέραν τους αστακούς οι ναύτες τους κατεβάζαν στα άλλα και σε τσουβάλια μέσα, γιατί γινόταν πίστα και χορεύαν το βράδυ εκεί πέρα. Είχε το μήνο πάνω, το ζωγραφισμένο με το μήνο τώρα πάνω. Ψηφιακή η πισίνα. Φαντάζομαι. Αφού αυτές κάναμε 6 μήνες επισκευή στο Αβούργο. Μόνο για τη διαορισμένη την πισίνα πιο πολύ. 6 μήνες επισκευή. Φαντάζομαι είναι χρόνια τα οποία θα θυμάστε πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ. Πολύ καλά και θα έχετε όμορφες αναμνήσεις, γιατί πέρα από το κομμάτι της δουλειάς φαντάζομαι ότι και εσείς θα είχατε τα καλά της υπόθεσης, τα θετικά της υπόθεσης. Ναι, ναι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, μας σου λέω πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Την ίδια ζωή που έκανα τόσο κανένα και μόνο τα λεφτά δεν είχε κανείς. Τα λεφτά που είχε αυτός. Κατά άλλα πέρασαμε και εμείς πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Πολύ χάρηκα που ήσασταν σήμερα εδώ, κύριε Περβολιανέ. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αν μη τι άλλο, είναι στοιχεία και πτυχές του εαυτού ενός ανθρώπου ο οποίος άφησε ιστορία στο παγκόσμιο στερέωμα. Μιλάμε για τον, ναι, αείμνηστο, ναι, ναι, Κρίσο, πολύ, πολύ τον Ωνάση. Πολύ καλός άνθρωπος. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρισκόσασταν σήμερα εδώ και είδαμε και φωτογραφίες, είδαμε πλάνα από εκείνη την εποχή. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε, κύριε Περβολιανέ. Να είστε καλά.